Στη μονάδα εντατική θεραπεία του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισα συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο 20χρονο φοιτητή από τον Βόλο. Ο Γεράσιμο είναι ο μοναδικό επιβάτη του πρώτου βαγονίου, ο οποίο εξφενδονίστηκε κυριολεκτικά από το παράθυρο την ώρα τη σύγκρουση. Τον βρήκαν σε αρκετή απόσταση οι διασώστε από τι σιδηροδρομικέ γραμμέ και φέρει βαρύτατε κρανιοεγκεφαλικέ κακώσει εξαιτία τη πτώση. Οι γιατροί κάνουν ότι είναι ανθρωπίνο και ιατρικό δυνατό. Παράλληλα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο παραμένουν δύο νέε γυναίκε, η 26χρονη Δάφνη, η οποία αποσοληνώθηκε και είναι στη μονάδα εντατική θεραπεία, καθώ και η 23χρονη Αλήσια, η οποία παραμένει διασοληνωμένη. Άλλα τέσσερα άτομα νοσηλεύονται σε απλέ κλίνε και τι επόμενε μέρε αναμένεται να λάβουν εξιτήριο.